Ταξιδεύω με τις σκέψεις μου στον 20ο αιώνα. Εκεί πολλά τα πράγματα ήταν αγνά ακόμα. Σε μέρη που θα επέλεγα αν μπορούσα να ζήσω, αν μπορούσα το χρόνο να πάρω λίγα χρόνια πίσω. Πρώτα απ' όλα θα πήγαινα κάπου μες στο 30, εκεί που ήταν αγνά και όμορφα τα πάντα. Εκεί που για την πάρτι τους παίζαν όλοι ρεμπέτες. Σε ένα καφενείο για τη ζωή έλεγαν κουβέντες. Να γνώριζα το Μάρκο, να εβλέπα το Τσιτσάνι. Να με μαγεύει με ένα όμορφο ταξίμι που θα κάνει. Να με μάγευε κι ο Μάρκος απ' την πρώτη κιόλα ζενότα. Να μου έπαιζε την άτακτη, να μου άλλαζε τα φώτα. Και κάπου εκεί θα πήγαινα μπροστά δύο δεκαετίες. Να γνωρίζα και άλλες του πεντάγραμμου αξίες. Να έβλεπα ντουέτα με Ριλίντα, με Μανώλη. Τον άνθρωπο που απ' το παίξιμο του μάγευτηκαν όλοι. Πριν γραφτούν τα σχόλια του Τζίμι Χέντριξ με στον τύπο. Πώς γίνεται από τέτοιες εποχές εγώ να λείπω. Να πάω σε ένα φτωχικό και ρυπωμένο σπίτι. Εκεί που γράφονταν τα ποιήματα του Λιβαδίτη. Να ήμουνα μαζί του σαν έγραφε τη Δραπετσόνα. Τότε που για να ζήσει έκανε μεγάλα αγώνα. Και όταν το τελείωνε θα του έλεγα: κύριε Τάσο, μου δίνεις το χαρτί και εγώ με ρίγος να το πιάσω. Θα τα κρίσω γιατί θα έχω ανακαλύψει τους ανθρώπους. Πως για να ζήσουμε στη φτώχεια περνάνε τόσους κόπους. Και κάπου αλλού να έβλεπα το Χρήστο Νικολόπουλο να γράφει στο Στελάρα μαζί με τον Παπαδόπουλο. Το μέρτικο μ' απ' τη χαρά να ακούσω από τα χείλη του. Σε μια μικρή ταβέρνα που ήταν αυτός και λίγοι φίλοι του. Και λίγο πιο μετά στα Εξάρχεια στην Αθήνα. Να πάω στην πλατεία και να δω την Κατερίνα. Να παγγέλνει με πόνο ένα δικό της πείμα. Να την άκουγα με προσοχή να μην έκανα ένα βήμα. Και μετά από όλα αυτά μες στο χειμώνα και στο κρύο θα πήγαινα εκεί έξω από το Πολυτεχνείο. Αφού θα έχω κουραστεί και θα τα έχω δει όλα, θα πάρω μια κασέτα τον ίδιο τον Νικόλα. Να το γνώριζα και να καθόμουν εκεί για λίγο. Και από εκείνα που μου έλεγε να μην θέλω να φύγω, θα μου πει πως μοιάζει κοινωνία στη δική του όψη. Πως τα χάλια της στην καρδιά του στάδιο έχουν κόψει. Πως μπορούσε να βγάλει λεφτά όμως δεν το επέλεξε. Και μια κόντρα με τη μοίρα και τη ζωή του έπαιξε. Πως πουλάγε κασέτες παράνομα για να ζήσει. Και τη χάλια του ζωή χρόνια τώρα έχει συνηθίσει. Για να μείνει πιστός στις ιδέες που υποστήριζε. Και θα του έλεγα πως με τους στίχους του πολύ μας στήριζε. Πολλοί άκουγαν λαϊκούς και πονεμένους. Θα γνωρίσω έναν άνθρωπο που έφερε ήχους ξένους σε ήχους rock and roll, blues και rock. Θα ψάχνω να βρω μαζί με μια κιθάρα αγκαλιά εγώ τον Παύλο. Θα έμπαινα σε ένα δωματίο που παίζει μέσα και πρώτα απ' όλα θα μου πει μάγκα μακριά από την πρέζα. Ύστερα θα μου έπαιζε λίγα από τα κομμάτια του. Θα μου έλεγε πως μοιάζει ο κόσμος μέσα από τα μάτια του. Ήχους rock and roll μαζί με λαϊκούς να πάρεις. Τζίμι Χέντριξ με Bob Dylan και στο βάθος Βαμβακάρης. Και μετά λίγο Τζιμάκο γιατί το γέλιο θα μου λείψει. Μετά από ένα τέτοιο ταξίδι που θα φέρει μόνο θλίψη. Και μαζί με τόσους ήχους που εγώ θα έχω συλλάβει, τη μαγιά της μουσικής πλέον θα έχω καταλάβει. Τη μαγιά της μουσικής πλέον θα έχω καταλάβει. Μαζί με τέτοιους ήχους που εγώ θα έχω συλλάβει.